Από πίσω. Ναι. Βλέπετε, από πίσω φεύγει. Τρέχουν και οι δύο. Κύριε, πάλι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, Χριστόν τον Παπαδόπουλο. Βάλε σε παρακαλώ ξανά τη φάση, νόητο, το βοηθό να δούμε. Βάρτε ξανά από την αρχή, Χριστό, τη φάση. Δεν φαίνεται νομίζω, Λουκά. Όχι. Περιμένετε. Στο δεύτερο πλάνο. Στο επόμενο, κοιτάξτε το βοηθό που βλέπει. Πού βλέπει. Να δεις που. Σταμάτα. Κοιτάξτε που βλέπει ο βοηθός. Κοιτάξτε που βλέπει ο βοηθός. Έχει δίκιο. Βλέπει τους πάγκους. Ένα δίκιο με το σάιτ. Δεν γυρίζει. Γυρίζει. Μπράβο, Λουκά. Τους είδε μόνος τους αυτούς. Μπράβο, Λουκά. Σωστή παρατήρηση του Λουκά. Κοιτάζει αριστερά συνεχώς. Και μάλιστα, βγάζει αριστερά. Βλέπει του πάγκου. Μα είναι και σε λάθο θέση να την αφήσει. Αύριο κύριε Βραδί να το πάρετε σε κύκλο. Μα είναι και 5 μέτρα μπροστά. Ναι. Ακόμα ένα πράγμα, θα το ξαναδείξει τώρα. Εδώ, κοιτάξτε πού είναι η φάση. Είναι 10 μέτρα μπροστά. Μα μπροστά. Είναι 10 μέτρα μπροστά. Είναι αφαιρέθηκε από το παιχνίδι, έφυγε από το παιχνίδι. Έκανε φλέρταρε με τους πάγκους κλπ. Επιικός, απαράδεκτος ο βοηθός. Επιικός, απαράδεκτος. Πάμε παρακάτω. Αυτή ήταν το τηλέφωνο. Ναι. Είναι ότι είπε ότι ο βοηθός έβλεπε αριστερά. Μάλιστα. Ναι. Αν προσέξετε καλά, δεν είναι ο βοηθός. Είναι ο τραυματιοφορείς. Τραυματιοφορέας. Ναι, θα το ξαναδούμε, παρακαλώ, να το ξαναδούμε. Ξαναβάστε το ξανά, το δείτε. Μα να μας πει. Εγώ να απολογηθώ αν είναι ο τραυματιοφορείς. Είπαμε του 100 φορές συγχαρητήρια του. Αλλά νομίζω ότι είναι ο τραυματιοφορείς. Να φύγει η τηλεφωνική παρέμβαση. Κύριε Λουκά, είναι ο τραυματιοφορείς. Να το δούμε, φίλε. Περίμενε, να το δούμε. Επειδή είπαμε ένα παράδεκτο άνθρωπο δηλαδή. Πού ξέρει ότι είναι ο τραυματιοφορείς αυτό. Πού το ξέρει. Είναι κίτρινη παντός και η ιστορία του διαιτητή. Ένα. Δεν είναι, είναι ο τραυματιοφορείς. Όχι, φίλε μου, είναι ο βοηθός. Αφού είναι ο διαφημιστικό που έχουν πίσω στην πλάτη του. Ενώ βοηθό, φίλε μου. Έτω, ναι, δεν είναι. Βοηθό. Δέτε τη στολή του βοηθού. Φίλε μου, να ξανασυζητούμε. Είναι μαύρο. Κίτρινο με μαύρο. Το άλλο πλάνο. Έτω, φίλε μου. Περιμένει. Εδώ τώρα που θα έρθει. Περιμένετε, δέτε τον τώρα ένα λεπτό. Ένα έχει μαύρο να πάνω. Περιμένετε. Αλλά το δέτε τον. Ναι. Ποιο είναι. Μα πού να δούμε. Ναι. Τι πού να δείτε, ρε παιδιά. Άλλο είναι ο βοηθό, άλλο είναι ο τραυματιοφορή. Δέτε τον. Έχει και πολύ συχνά που γράφει, ξέρω εγώ, για να που γύρω στην πατέλα του. Εδώ πίσω, η ουσία, όποιο και αν είναι. Δεν είναι, κύριε Βρε. Είναι ο Θεό, να δούμε ποιο είναι, κύριε Βρε. Ένα τραυματιοφορή, καμιά σχέση. Τραυματιοφορέα. Ναι. Θα το καθαρό. Μαγάρι να έχεις λάθος, φίλε, να απολογούμαστε. Έτω, έχει άλλες δύο γραμμές η φανέλα του κάτω. Πού είσαι. Μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι μπορεί, κοιτάξτε. Ήρεμα. Κοιτάξτε το αργά να δείτε. Δέτε κάτω δύο φορές πάλι το κίτρινο. Καμία σχέση με τον βοηθό. Βλέπετε το. Καμία σχέση. Ο τραυματιοφορέας, τι κύριε Δίκη, είναι μπροστά στο πάνω στη γραμμή. Είναι ένα μέτρο έξω από αυτόν ταρτάν. Καλά, όταν έρχεται η φάση, έχω μια απορία. Όταν έρχεται ο βοηθός, δεν πρέπει να δούμε και τον τραυματιοφορέα μαζί του. Άλλη ώρα γελάσα. Εγώ εδώ, κάπου εδώ θα το δούμε. Εντάξει. Να το ψάξουμε το θέμα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι δεν ήταν offside. Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλε μου, να είσαι καλά. Εάν είδα το αυτοκίνητο του τραυματιοφορείς, είναι απέναντι και είναι με κόκκινες φανέλες. Εντάξει. Είναι με κόκκινα. Εγώ έχω τζαφί που λέτε. Έτω εκεί το αυτοκινητάκι, φορούν κόκκινα. Εντάξει. Έτως εκεί τους τραυματιοφορείς. Εγώ αμφιβάλλω, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να φορεί. Είναι διαφημιστικό. Από πού και ως που ο τραυματιοφορείας φορεί κίτρινη φανέλα. Είναι τα ίδια γράμματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Φίλε μου, θα το ξαναδούμε. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Χαιρετισμού στη Σωτήρα. Μπορεί να είσαι αστυνομικό. Ναι, κάποτε φορεί μια αστυνομική κίτρινη. Πού έμειναμε τώρα, χάσαμε την. Στην αρχή, κύριε Αλκή. Κύριε Αλκή, για την ίδια αμερική που ήρθε πριν από προηγούμενων κυριών. Έχει άποψη. Έχω άποψη. Δεν είναι καλά ο άνθρωπο, είναι αστυνομικό και φορεί και καπελούι. Ναι, να μα πελάρετε. Για όνομα του Θεού. Μπορεί να ξαναδώ. Καπελούι. Μπορεί να έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Μπορεί να έχετε δίκιο. Καπελούδι. Δεν κάνουμε λάθος. Αστυνομικός με κίτρινη φανέλα δεν γυρεύει. Από κίτρινα που φορούν. Όχι φίλε μου. Καπέλο μάντος όχι. Δεν έχει καπέλο. Λάθος.
Εντάξει, εγώ λέω να φτιάξει καλά. Δεν έχει καπέλο, μα ποιο. Έχετε τη φανέλα που έχει. Η αστυνομικό με έχει τρει φανέλε. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, είναι ο βοηθό. Εντάξει, γνώμη σα. Κύριε Αβραμίδη. Ναι, αλλά φίλε μου. Είναι το ομαλάια, ε. Συγγνώμη, τι. Είναι το ομαλάια, ε, λέω. Η ΑΕΛ φέτο. Γεια σου, Κώστα μου. Κύριε Μαρία μου, είσαι και τρεις λάθος. Α, παραγγελία. Με μας πεις τώρα, γιατί είμαι μασκαρεμένος της μέρας μου. Ποιος είναι. Να συμφωνήσω με τον προηγούμενο, έχει και ο γραμμένος αστυνομικός εμπολιούν το γυλαίκο μου φορού για να τους τσιλούσει. Μπορεί να μπορούν να δράσουν. Μα ποιο γυναίκο, εφανέλα ρε παιδιά, είναι γυναίκο ρε παιδιά, εφανέλα. Αποκλείεται να ολάχισμα, είχε ένα πολύ φωσφόρο. Καλά, τι γράφει πίσω η φανέλα του αστυνομία. Αστυνομία. Η φανέλα της αστυνομίας, τι γράφει πίσω. Πολύς γράφει. Το φωσφόρο που φορούσε να προσέξετε όλοι στις μάπες, γράφει αστυνομία με μαύρο πίσω, πάει το κίτρινο το γυναίκο. Ο αστυνομικός δεν έχει καπέλο. Όχι, να σας αρετήσεις και ευκάντουρα, παιδί. Ευχαριστώ, φίλε μου. Τη φάση μετά, απλά τους δεύκρισω, χάρη να κλείσω. Ναι, έλα, φίλε μου. Εμπειρος βεστής. Αστυνομικός, φίλε. Αστυνομικός, εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Απολογούμαστε. Να το δούμε αύριο. Μα δεν μπορούσε συνέχεια. Για μένα είναι ο διαιτής, κάψαμε τον άνθρωπο, κύριε Αβραμίδη. Αν δεν είναι ο βοηθός. Αν. Να το μεγαλώσουμε, να δούμε. Ποιο περίμενε, μια στιγμή, κύριε Πρανίδη. Ποιος. Ο Γιώργος από τη Λεμεσό. Εγώ νομίζω να είμαστε εδώ. Εντάξει, δείξε μας ξανά τη φάση, κύριε. Ο άνθρωπος που είναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Τελικά, ποιος είναι ο κίτρινο γυλαίκο. Ποιος είναι. Γιώργος από τη Λεμεσό, Γιώργο μου. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Ζωγιά τη φάση τη Σαλαμίνα. Ναι. Να τη βλέπουμε τη φάση. Ορίστε. Ναι, τη βλέπουμε τώρα, τη βλέπουμε. Ναι. Είναι αστυνομικός, είναι με δύο ρίγες που είναι τα διακριτικά των αστυνομικών. Μα οι ρίγες πού είναι οι ρίγες? Πίσω στην πλάτη. Οι ρίγες πού? Οι ρίγες όταν το δείτε. Τώρα, σταμάτω, μπορώ να Να το σταματήσουμε αύριο, κύριε Αβραμίδη. Δεν μπορεί τώρα να το σταματήσει. Το σταματήσουμε εμείς αύριο και να δούμε τι γράφει. Πάντως και του βοηθού γράφει κάτι πίσω στην πλάτη. Εγώ το έβλεπα το παιχνίδι και από την πρώτη στιγμή και εγώ νόμιζα ότι ήταν ότι ο βοηθός. Ότι ήταν ο βοηθός. Ναι, φίλε μου, ο αστυνομικός είναι ακάλυπτος. Δεν έχει καπέλο. Το πρόβλημα δεν είναι αν ήταν ο αστυνομικός. Πού ήταν ο βοηθός. Εντάξει, το είπα γι' αυτό, ναι. Ναι, αλλά ο βοηθός μπορεί να είναι πιο αριστερά, οπότε ήταν στη σωστή θέση. Αν είναι πιο αριστερά, ο βοηθός. Αλλά ο αστυνομικός. Δεν μου απάντησες. Αστυνομικός χωρίς καπέλο δεν μου απάντησες. Δεν γίνεται. Χάσει τη δουλειά του τώρα, να μπερδέψουν τον άνθρωπο. Ο Χαράλαμπος, Λάρνακα. Χαράλαμπε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Παντελής μιλά από Λεμεσό. Παντελής, από τη Λεμεσό. Συγχαρητήρα για την εκπομπή σας, πρώτη φορά την βλέπω. Να, έχουμε τακτικά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να σε καλά. Μας κάνετε και γεράσατε για τη σημερινή διαφωνία σας, για ήταν αστυνομικός ή όχι. Μα είπαμε μας μια στιγμή, τραύμα διαφορέα, αστυνομικός, πυροσβέστης, δεν ξέρω τι άλλο. Καταρχήν, τραύμα διαφορέα φορούν κόκκινα στο τσίλιο. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Άρα δεν είναι ένας, κύριε Λουκά, δεν είναι τραύμα διαφορέας. Η δική μου άποψη, όμως ότι είναι αστυνομικός. Αστυνομικός. Ναι, αλλά επιμένω, χωρίς καπέλο. Δεν έχει σημασία το καπέλο. Για να φορούν καπέλο για αστυνομία. Δέστε κάτι, σα πείτε και ο πρώτο ακροατή. Μπορεί, φίλε, να είσαι τέτοιο. Το οποίο νομίζω ο πρώτο. Να πιάσει την ουσία, κύριε. Ο πρώτο δικαιούται εκείνο το φαγητό το ψάρι που εντάξει. Να ξέρω. Να έρθει και εσύ. Να ξέρω. Να σίγουρα δηλαδή. Για να κάνει ο άνθρωπο το φαγητό, ο πρώτο σου φτιάχνει την εποχή. Κάτι που θα ήθελα να το δείτε για την φάση τούτη. Είναι ότι την ώρα που προχωρά το πλάνο που την πρώτη στιγμή πιάνει τον βοηθό, την ώρα που φεύγει το πλάνο, δείχνει ότι το πρόσωπο, να το πούμε, έχει δύο γραμμές κάτω χαμηλά στο μπουφάν που φορεί. Αν είναι μπουφάν, θα έλανε κάτι. Θα το δούμε αύριο πιο προσεκτικά. Είναι χωρίς τις δύο γραμμές. Είναι εμφανής η διαφορά. Μπορεί, μπορεί να έχεις δίκιο. Όπως και να είναι, είμαι Λεμεσανός, είμαι αλίστας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Χαίρομαι που πάει καλά η ομάδα μου και ελπίζω εσανότερα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Η επιστροφή του Ραφαέλλο, Λούκα. Η επιστροφή του Ραφαέλλο. Επιστρέφει ο Ραφαέλλο. Ναι, Ραφαέλλο, επιστρέφεις.
ότι είπε ο προηγός ότι κάτω χαμηλά, ότι αν δεν είναι μηγό και μου φέρει αστυνομικός, θέλουν να εγκρίζονται οι γραμμές και το αστυνομικού είναι πιο έντονο το χρώμα, ενώ του βοηθού είναι πιο σκούρο το κίτρινο. Αν το προσέξετε καλά. Μπορεί, μπορεί να έχεις δίκιο. Ραφάλ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό με τη νύχτα μου με τη... Χαρά να μπε, έλα, χαρά να μπε. Λοιπόν, είναι αστυνομικός. Ναι. Είναι αστυνομικός. Είναι αστυνομικός, φαίνονται οι δύο γραμμές, ο μικρός φορούχου. Λοιπόν, σημασία είναι ότι χαιρετίσαμε άλλη μια φορά, νομίζω θέλεις στον Άγιο Αρβίλα. Λες, λες, μπορεί να έχεις δίκιο. Ο Λουκάς τώρα. Ο Λουκάς, ναι. Ο Λουκάς, ξέρεις, ο Λουκάς μας παρέσει. Ο Λουκάς το ανακάλυψε. Δεν στην είχα να πει. Ο Λουκάς το ανακάλυψε ότι είναι ο βοηθός. Εδώ πώς. Ας πάρει την ευθύνη. Ζήλεψα την τόρυσα στα στιγμή εγώ η εβδομάδα.